Ένα ακόμη δρομολόγιο από τα Ζωνιανά στο Ηράκλειο για τη μεταφορά χασίς ξεσκέπασε η επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου που έπιασε στα πράσα μεταφορέα και αγοραστή, ο οποίος ωστόσο αρνείται κάθε σχέση με την υπόθεση. Όλα δηλαδή συνάδουν ότι πρόκειται για μια συμπτωματική εντός εισαγωγικών, όχι εμπλοκή, εντός εισαγωγικών συσχέτιση, συνδυασμό. Πάνοπλοι αστυνομικοί τους εγκλώβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολιτών μέρα μεσημέρι στο Ηράκλειο, όπου κατέληγαν τα φορτία των ναρκωτικών που διακινούσε ο βασικός κατηγορούμενος. Το πηγενέλα στον ορεινό Μυλοπόταμο δεν έμεινε απαρατήρητο. Οι αστυνομικοί της δίωξης έστεισαν κλειό γύρω από το Ζωνιανό, που πηγαίνω ερχόταν φορτωμένο στο χωριό του. Και χθες ακολούθησαν βήμα προς βήμα μία ακόμη μεταφορά ναρκωτικών. Η δίωξη έχει να κάνει με μεταφορά κακουργηματικής μορφής. Ο βασικός κατηγορούμενος ξεκίνησε για το Ηράκλειο με προπομπό το δεύτερο συλληφθέντα, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν και ο αγοραστής της ποσότητας. Τον ενημέρωνε συνεχώς για τυχόν ύποπτες κινήσεις στη διαδρομή για το Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τους εγκλωβίσουν αφού μπήκαν στο σπίτι του βασικού κατηγορουμένου. Ακολούθησε έφοδος και η κατάσχεση ενός κιλού και 120 γραμμαρίων κάναβης, 210 ευρώ αλλά και ζυγαριάς ακριβίας. Ακόμη κατασχέθηκαν τα κινητά τους και τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται ως αγοραστής των ναρκωτικών, αρνείται κάθε σχέση με την κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών, καθώς ισχυρίζεται ότι βρέθηκε εκεί για επαγγελματική συναλλαγή. Ξαναλέω ότι είναι συμπτωματικός και τυχαίος και οφείλεται σε άλλους λόγους επαγγελματικούς άλλης φύσεως. Καμία σχέση, διότι αυτό σε συνδυασμό με αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή με την μη απασχόληση, με την έλλειψη εγκληματολογικής και τα λοιπά σχέση και τα λοιπά, λευκό ποινικό μητρό, όλα αυτά θα έλεγα ότι όχι μόνο συνηγορούν αλλά ενισχύουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό αυτό που την θέση του, δηλαδή ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Σε βάρος και των δύο ασκήθηκε δίωξη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και πρόκειται να απολογηθούν την Τετάρτη στον ανακριτή.